Με στο Κώστας Παπαέλληνας, όπου ο Κεραυνός πήρε την νίκη 90-58 και προηγείται 1-0 στην ημιτελική σειρά των play-off απέναντι στον ΑΠΟΕΛ. Δίπλα μου ο coach του Κεραυνού, Χριστόφορος Λιβαδιώτης. Coach, μετά από εκείνο το σημείο στη δεύτερη περίοδο που αποβλήθηκαν οι τρεις παίκτες στο ΑΠΟΕΛ, τα πάντα άλλαξαν εκεί. Θεωρείτε ότι εντάξει, okay, ήταν κομβικό εκείνο το σημείο. Αν μπορείτε να μας κάνει μια ανακεφαλαίωση, τι συνέβη από εκείνο το σημείο και μετά και πώς φροντίσατε να κρατήσετε το πάνω χέρι για να πάρετε την νίκη? Ασφαλώς παίζουμε μια πολύ καλή ομάδα. Θεωρούμε ότι η σειρά έχει πολύ δρόμο και στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Σίγουρα τίποτε δεν τελειώνει στα πρώτα 10-15-20 λεπτά. Μπήκαμε πολύ δυνατά, το ΑΠΟΕΛ αντέδρασε. Μετά πήγαμε ξανά. Ισορροπήσαμε γιατί ξαναελέξαμε το παιχνίδι. Εκεί έγιναν αυτά που έγιναν. Εσείς είδατε και ξέρετε καλύτερα το τι έγινε και η διαιτησία που τα είδαν από τη κάμερα. Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι γι' αυτό. Το σίγουρο είναι ότι μετά εμείς συνεχίζαμε να ήμασταν σοβαροί. Εντάξει, σίγουρα από ένα σημείο και μετά το παιχνίδι νομίζω δεν χρήζει για ιδιαίτερη κριτική. Και πλέον πάτε στο Λευκό Θεό το Σάββατο. Έχετε το πλεονέκτημα και στη ψυχολογία. Πώς θεωρείτε, πώς θα προσεγγίσετε εκείνο το παιχνίδι, γνωρίζοντας ότι με μια νίκη εκτός έδρας και με το 2-0 πολύ δύσκολα ο ΑΠΟΕΛ θα επιστρέψει? Κοιτάξτε, τα play-offs μείναμε οι τέσσερις ομάδες. Οι ομάδες είναι κοντά. Σίγουρα θα είναι ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Το ΑΠΟΕΛ 100% θα έχει και αυξημένων εγωισμών και είμαστε σίγουροι ότι θα βγάλει μια πολύ δυναμική αντίδραση. Εμείς πρέπει να κάνουμε το παιχνίδι μας, ξεχάνουμε το παιχνίδι σήμερα, αυτό λέω και στους παίχτες, είτε κερδίζουμε είτε χάνουμε τα play-offs, αμέσως πάμε στο επόμενο παιχνίδι και πάμε για το επόμενο παιχνίδι. Άρα, coach, ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια, σας ευχηθώ. Ευχαριστώ πολύ.